Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από Ιόνιο Μεθέμο, συνεργάτη από κάτω από Πελοπόννησο. Ωραία. Θα ήθελα μία χάρη, αν μπορείτε. Δεν ξέρω, δεν δίναμε. Θα ήθελα μπορώ να πάρω την καντόνα με τον τέτοιο, ναι. Κόπηκε το ίντερνετ, τώρα τι ακριβώς πάρτι, έγινε. Πάρτι από μένα, πάρτι. Πάρτι την καντόνα, σου δίνω καντόνα. Α, μου τη στέλνετε τώρα. Ναι, τώρα, όρσε που λέμε. Πάρτι από το τηλέφωνο. Πάρτι. Πώς θα την πάρω από το τηλέφωνο την καντόνα. Πάρε καντόνα, πάρε και τον άλλονα. Το φουσκίδι. Αυτό, ναι, μαζί, πάρτους. Πάρτους. Πώς λέγαμε παλιά, πάρτους καραβαίο, το κατσαρδάκι, έτσι. Πάρτο, είναι μεταδοτικό. Το email το έχετε. Άκου λέει, γκαντόνα που θα πάρεις εσύ σήμερα. Δεν έπαιξε γκαντόνα, έπαιξε. Με ποιον? Εγώ έχω την έχω μισή την γκαντόνα. Τι την έχεις? Μισή την εκπομπή, μισή. Είναι μισή ολόκληρη να δεις. Άλλο πράγμα, δηλαδή χάνεις το άλλο μισό. Ναι. Μήπως θέλετε και μισό φουσκίδι που ένα συμπληρώνει τον άλλον, είναι το άλλο τη μισό που λέμε, ή όχι? Εντάξει, κάντε ό,τι μπορείτε να πούμε. Μπορείτε. Ο φουσκίδις δεν είναι και για χόρταση, δεν είναι για ολόκληρο, δηλαδή θα βάλει το μαχιά, συγγόνη. Εντάξει, του ακούω του ανθρώπου. Χαρά στο κουράγιο σα. Εντάξει, τι να κάνω αυτό. Εσύ και ο Βορύδης. Τέλος πάντων. Όχι, καμία σχέση. Ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, πάρτε μετά τις 2 να συνεννοηθείτε. Ωραία, να πάρουμε στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι, αυτό να... μετά τις 2 όμως. Μετά τις 2, εντάξει, ναι. Το πω στα παιδιά. Γιατί ναι. Τώρα πέσατε στην ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, το ξέρω, εντάξει. Α, στην ελληνοφρένεια πέσαμε. Το ξέρεις, σέτρωγε όμως. Τα βλέπεις. Όχι, δεν μ' αρέ, που... Ας πρόσεχες. Εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω, θα πάρεις μια γκαντόνα μάντολες. Επιστολή. Έλα. Να σου πω, παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τώρα τι γίνεται με την επιστολή. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή. Ναι, και εγώ περιμένουμε τώρα. Την έστειλε και εμείς τώρα περιμένουμε. Να σου πω, μήπως χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, να στείλει κανένα email ή δεν θέλουμε να το χοντρίνουμε τόσο, μην γίνει καμιά μαλακία. Όχι, email. Μα τώρα με τα email δεν έχουμε καλό προηγούμενο με τα email. Α, μην αργήσει όμως η επιστολή να πάει, ρε, με το ταξιδρομείο. Αλές. Νομίζω το έχει στείλει συστημένο, δεν ξέρω. Οκ, okay. Αυτό μην το χοντρίνουμε πολύ και γίνει καμιά μαλακία, γιατί μετά τη διαπραγμάτευση νομίζω είναι το επόμενο πιο σημαντικό αυτό με την επιστολή. Ναι, ναι, ισχύει, αυτό ισχύει. Δηλαδή θα του κάνουμε τη μάπα κρέα. Αυτό τώρα ετοιμάζει. Ετοιμαστείτε για πολύ κρέας. Διπλή σημασία, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να το κάνω το σεξιστικό αστείο. Άντε. Να πάει στα ανάθεμα. Ναι, μωρέ. Έχουμε τώρα τον Κασελάκη. Τώρα το πάει το γράμμα και ο Κυριακός. Ντροπή. Αυτό είναι ομοφοβικό, δεν είναι σεξιστικό. Το ξέρω αν είναι σεξιστικό. Είναι μαλακή, να το ξέρω. Ο Μητσοτάκης δεν το πάει το γράμμα, το στέλνει. Α. Ή τέλος πάντων την πάει την επιστολή. Αυτή τη διαφορά, οκ. Okay, για τον Κασελάκη το αντιπαρέρχομαι τώρα το γελίο αυτό σχόλιο. Εντάξει, είναι γελίο, είναι γελίο. Ναι. Κάνω λίγο πλάκα, εντελώς βλακεία, το ξέρω. Πάνω δεμάτο, αν συγχωρεθεί και κάτι. Έχεις καταντήσει σαν πρωινή εκπομπή, ας πούμε, τσιμτσιλί, καινούριο είσαι, δηλαδή έλεος. Όχι, όχι, αυτό. Αυτό σε λίγο θα φτάσουμε, αμό αργυρό, θα τραγουδήσει το γάμο ή αν όχι τώρα και λιάγκα και αυτά είναι, τα. Είναι λίγο χειρότερο, θα το πήγαινα σε σεφερλί, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα γούστου. Μείνε με το λιάγκα, εσύ όπως αρέσει καλύτερα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ. Μια χαρά. Ωραία. Στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Ωραία. Χρόνια πολλά και στους Ποντίους φυσικά. Ναι. Και δεν μπορώ να πω την έκφραση, αλλά καλά, μ' αρέσει αυτό που βάζετε, ας πούμε, ότι για τον Άδωνη. Μ' αρέσει. Τον εκφράζει και τον βάζετε συνέχεια. Εμένα μου ανεβάζει τη διάθεση. Ποιο απ' όλα. Για τον Άδωνη. Που λέει πρωθυπουργός. Α, ναι. Πρωθυπουργός. Δεν κάνω για πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Αυτό ναι, τον εκφράζει. Τον εκφράζει απόλυτα όμως. Το ξέρω. Απόλυτα. Θέλω να λέμε, αυτός θέλει να γίνει χαλίφης, πες του χαλίφη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Γεια σου, Τσαλιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνεις? Μωρή, εσύ έστειλες την τούρτα? Ναι. Αμάν. Καλά, μωρή, καλοκαίρι έχετε. Δεν σέβεσαι τίποτα. Όχι. Και την έστειλα γιατί νομίζω πως τελευταία έχει χαθεί η αγάπη μεταξύ μας. Και πήρα να μου πει και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σου λέω χρόνια πολλά. Όντως, δεύτερον, τα πατσοκύλια μας δεν τα σκέφτεσαι για το καλοκαίρι. Τίποτα, εκεί. Φάτε να γίνετε ζώα, να βγείτε στην παραλία όπως πέρσι. Ξέρεις τι λένε οι πολύ δικοί μου άνθρωποι. Τι? Ότι είμαστε λίγο large όλοι. Άντρες με κυλίτσα, είναι σαν καραμελίτσα. Αυτά είναι. Λένε και τα άλλα, ότι τα μεγάλα εργαλεία χρειάζονται υπόστοιχο και τέτοια. Έτσι, έτσι. Κάτω από μεγάλα βράχια κρύβονται μεγάλα φίδια. Αυτό, τέτοια. Αυτές τις μαλακίες που λένε συνήθως χοντροί και μικροτσούτσουνοι. Αυτό ήθελα μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιορτάζει πολύ κόσμο, ελπίζω να το απολαύσετε. Γεια σου, Σουλιά. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί σου έστειλε τάρτα η κοπέλα, μήπως γιορτάζει? Δεν γιορτάζω, όχι, αλλά μου έστειλε τάρτα επειδή αυτή γιορτάζει. Σίγουρα. Μάλλον. Το πάνε έτσι στο χωριό της, ξέρω εγώ. Σίγουρα δεν σε λένε Ελένη. Ποια Ελένη? Ορέστη. Ποιος Ορέστης? Που κάνει παρέ με τον Αθανασίου? Ακριβώς τον Αθανασίου, αυτόν. Κατάλαβα. Εντάξει. 1-0.
Και ένα τελευταίο, θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανο σήμερα. Θα πάρω το πτυχίο μου. Έγινα οδοντίατρος, επιφανής του εξωτερικού. Επιφανής οδοντίατρος, άντε, καλή ανάμεισέ σου εύχομαι. Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε. Το πολιτικό σύστημα. Πού δηλαδή. Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντίατρων στο Βέλγιο. Λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα μαζί με σένα και τον Δόκτωρ. Τι ελάτε, λέγεται η ατάκα από οδοντίατρο, ελάτε, τι να μας ξεδοντιάσεις. Άμα έχεις κανένα δόντρο, παιδί μου, εντάξει, όχι. Ναι, καλά. Άμα είσαι καλά. Ναι. Αλλά ελάτε. Ελάτε με ό,τι φοράτε. Θήκες, γέφυρες, ό,τι. Εντάξει, κατάλαβα. Καλές εξαγωγές εύχομαι, καλές εξαγωγές. Ορίστε που λέτε δεν εξάγουμε. Εξάγουμε. Δεν θα μείνει δόντι. Αυτά. Πάρω το πτυχίο μου. Σαν δεξιός ακούγεσαι, μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος ξέρει. Όχι, ρε, τι λέει τώρα. Το δεν θα μείνει δόντι, ναι, τέλος πάντων. Τους τραπεζίτες θα βγάλω μόνο, τα άλλα θα μείνουν. Α, όχι, όχι. Αν πρόκειται να βγάλεις τραπεζίτες, με δεξιό δεν μοιάζει. Αυτοί τους έχουν στα όπα-όπα. Όχι, όχι, έχει τα μόνα άθεστα. Για να φρονιμήσει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Όπα, άλλη μέρα. Σε πήρα μία μέρα, γιατί σε πήρα Τρίτη, γιατί νομίζεις. Για να μην σου λέω ότι παίρνεις Παρασκευή μόνο. Όχι. Πάντως αυτό με την Παρασκευή απόρρισα κι εγώ. Πώς το σκέφτηκες, ρε παιδί μου. Άκου τώρα τι σκέφτηκες. Βλέπεις, κρατάω τα καταστατικά των πυροβολημένων. Τώρα, άκου τώρα. Τι αυτό λέω, πυροβολημένος είσαι. Πώς το. Άκου. Αυτό είπες, ε. Ναι. Έλα, σήμερα γιορτάζω. Είναι στατιστικά ψέκας που λέμε. Γιορτάζω και πήρα να μου πεις χρόνια πολλά. Α, γι' αυτό πήρες. Ναι. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σιγά μου, λοιπόν, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όπου γυρίσει, έχει μια Ελένη. Άσε μας, σε παρακαλώ, που γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Του μεγάλου Κωνσταντίνου. Ναι, μωρέ, εντάξει, γιατί σωθήκαν οι Μαρίες και οι Γιάννηδες. Έλα, σε παρακαλώ. Τον Θεοστέπτον. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Ελένη των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων. Είδες, να το, πάλι Απόστολος. Άλλους Αποστόλους δεν έχει. Μια Ελένη έψαξε, δηλαδή ήθελε να βρει τον Σταυρό του Χριστού μας. Άσε που αν δεν υπήρχε αυτό, θα λέγαμε πια Ελένη και δεν θα υπήρχε απάντηση για την τέτοια μου, την τέτοια μου. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιέρωσε την Ορθοδοξία. Από Κωνσταντίνο αναγνωρίζω μόνο βασιλιά και εθνάρχη, τίποτα άλλο. Και καθιέρωσε, άκου, διώκονταν η Ορθοδοξία, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διώκονταν. Όλα αυτά σταματήσανε και την καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία του κράτους στο Βυζάντιο, την Ορθοδοξία. Να το, σε λίγο θα φάσουμε στον κατακουζίνο. Μπορεί Κωνσταντίνου και Ελένης, βλέπω το βυζαντινολόγο και θα πάμε στο αποχαιρετικό σύστημα. Τα πιάνω. Λοιπόν, έλα, γεια, δεν αντέχω. Ρε, μη μου κάνεις ζημιά, μη μου χαλάς τη δουλειά. Εγώ? Ναι, λες για τον κλόουν. Α, στην κοπέλα που είπα. Ναι, πλάκα κάνω. Εντάξει, κοίταξε, ας πω κάτι. Καταρχήν η γυναίκα είναι φανταστική. Εκεί που λες κανέναν ανώμαλο νεοδημοκράτη, έχετε και σκάνει. Όχι, όλοι φυσιολογικοί είναι. Εντάξει, σε άρα. Ρε, εντάξει, γι' αυτό επειδή φοβούνται όλα τα παιδιά τον κλόουν, εγώ σου λέω ότι κλόουν ζήτημα να ντυθώ μία με δύο φορές το χρόνο. Παίρνουν πειρατές, παίρνουν μήκη, Ινδιάνους, παίρνουν τέτοια. Α, σε φοβούνται σένα. Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεν την κουστρώ καθόλου σε όλο το κλόουν. Τώρα σου λέω εγώ που δούλευα ανηματέρα είναι η χειρότερη στολή. Γιατί και σε εμποδίζει στην κίνηση, φοβίζει τα παιδιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ πούσαρα πολύ πειρατή, πούσαρα πολύ Ινδιάνο. Σκρύβεις εκεί πέρα τα πράγματα, κάνουμε πειρατικό κυνήγι, κάνουμε Ινδιάνικο κυνήγι, ψάχνουμε να τα βρούμε. Πολύ ωραίες. Ωραίο, λοιπόν, ωραίο. Αλλά το θέμα είναι εκεί που εντάξει, για να γυρίσει το βασικό, εκεί που κάνει θεάρα, έναν δημοκράτη, θα και το λέει όλη η λογική είναι. Respect, Αποστόλη μου. Λοιπόν, έγινε και εσύ καταπληκτικός. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς να ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στις πολυεθνικές. Πες τον κύριο Ξικέρτσο, γιατί μάλλον το ξέχασε, ο Αλέξης είχε καταργήσει τον νόμο που δούλευε η Uber η πολυεθνική με τα ενοικιαζόμενα, με τα γιοταχή. Ποιος τα έβαλε με τις πολυεθνικές, τώρα δεν ξέρω αν θα το βγάλει. Και κάτι άλλο... Αχ, ο Αλέξης, θυμάμαι ξύλο που είχε ρίξει πολυεθνικές, όλοι έχουμε να λέμε. Όμοιο με το Μητσοτάκη, μη φανταστείς. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Το νομοσχέδιο πάντως αυτό μας ανέβασε τη δουλειά μέσα σε 3 μέρες 30. Ναι, ρε παιδί μου, έκανε κάτι εφετζίδικα τέτοια, τα έκανε σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Αλλά ξέρουμε τώρα, μην μεταξύ μας τώρα. Εφετζίδικα, ξεφετζίδικα, επειδή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εφετζίδικα, ξεφετζίδικα, επειδή φέτος η τουριστική περίοδος δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εσύ κοιτάς πάντα το τομάρι σου και επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θέλω να σε σοκάρω, έχεις τα δίκια σου. Γενικώς τα τομάρια έχουν δίκιο. Τα τομάρια έχουν λοιπόν. Είναι 30.000 ταξί. Εντάξει, από δύο ιδιοκτήτες πες εκεί είμαστε οικογένειες. Λοιπόν, άκου τα δεις τώρα. Επειδή φέτος δεν είναι η τουριστική περίοδος όπως πέρυσι, ευτυχώς τότε που τα έβαλε τις πολυεθνικές ο Αλέξης ο Τσίπρας και τώρα ψιλοδουλεύουμε. Αποστόλη, εξήγησε στο φίλο τι είπε ο Κουτσούμπας στα ποντιακά. Το άκουσες? Τι είπε στα ποντιακά? Είπε στα
ποντιακά. Ούτε το ποιος μας χρειάζεται, ούτε ο Παράς, παρά το ΚΚΕ να είναι το καλύτερο. Αυτό είναι ο Κουτσούμπας. Δόθε φτάμεν τον Παράν και τον πολλά των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Hashtag 10/1/2016, εκπομπή για τα UFO, 1:09 μιλάει ο Ρομπέρτ Ουίλιαμς, ο καλλιτέχνης. Ο Ρομπέρτ Ουίλιαμς τώρα, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Τι τα κρύβουμε, δεξιώσεις σε Μαρκόνη. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ο πατέρας του ήταν πιλότος της ραπ και βρήκε παρκαρισμένο της ραπ και τους εξωγήνους. Έπαιζε ραπ, hip hop, terror x crew. Στη Ροδεσία λεγόταν τότε. Τι ήτανε? Στη Ζιμπάμπουε, στη Χαράρε. Είχανε ραπ στη Ζιμπάμπουε και στη Ροδεσία. Δεν έχω παρακολουθήσει τη σκηνή της Ζιμπάμπουε, λυπάμαι, γεια. Αυτός ο δήμαρχος που έτρεχε με μία μάνικα είναι του Μπέου αυτός. Τραβάτε στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Άμα τραβάτε τίποτα τα μωρά. Θα σου πω εγώ που θα πάτε τα μωρά σε ίδρυμα σήμερα τα μωρά. Γιατί τα πάτε ίδρυμα. Εσείς το μπουζουρού. Το πλέραμα που έβρεχε κάτι Ρωμά. Θα μπορούσε, πιθανόν. Ρατσιστούλης φάνηκε, ναι, εύκολα. Είναι τη ίδια σχολή. Είναι τη σχολή που είναι για τον Μπέο. Τελείως. Για τον Μπέο. Καβάλα. Καβάλα που είναι και η γειτονιά σας. Ναι. Να καθιερωθεί το αυστραλέζικο σύστημα. Αυτό που βρίσκεις και αμέσως γραμμή με ξεπερνάει. Μπορούν να ψηφίσω 4 βουλευτές. Δεν θέλουμε τους Αυστραλούς. Τι να κάνω τώρα, δεν τους θέλω. Πρέπει, γιατί ξέρεις. Δεν τους θέλω, δεν θέλω. Θα μπορούσα να ψηφίσω 4 βουλευτές από διαφορετικά κόμματα. Είναι κομματάκι χειρότεροι από πολλούς Έλληνες. Δηλαδή συγκεκριμένη κάστα Ελλήνων που έχω στο μυαλό μου. Γι' αυτό, άστο. Δεν υπάρχει αποστολή. Α, δεν μιλάς, γεια.